πιστεύουν ότι ο Καζατζίδης είναι πάντα επίκαιρος και ότι εν πάση περιπτώσει τέτοια φωνή δεν πρόκειται να βγει ούτε σε 500 χρόνια. Έτσι. Ξεκινήσαμε λοιπόν πέρυσι μια προσπάθεια κάποιοι άνθρωποι. Σήμερα είναι η πρώτη φορά που τόσο ανοιχτά, γιατί με χαρά μας εδώ βλέπουμε και για πρώτη φορά καινούριους φίλους. Σε εμάς δεν υπάρχουν ούτε τυπικότητες, ούτε πρωτόκολλα. Όπως ο ίδιος ο Στέλιος ήταν ένας λαϊκός άνθρωπος, έτσι και εμείς θέλουμε και θα κρατήσουμε το Σύλλογο χωρίς τυπικότητες, απλά για τον ίδιο τον λαό, γιατί όπως είπε και ο ίδιος πριν στο τραγούδι του, είναι τραγούδι, είναι λαός. Ξεκινήσαμε λοιπόν πέρυσι την προσπάθεια. Ήδη εδώ και λίγο καιρό θέλουμε να σας ανακοινώσουμε ότι έχουμε γραφεία πλέον που στεγαζόμαστε και είναι στην κλινική του Λάζαρη πίσω από την Παντάνασα, σε κτίριο που μας παραχώρησε η Δημοτική Αρχή, την οποία και ευχαριστούμε, προηγούμενη, αλλά πιστεύω ότι η νυν αρχή δεν θα μας το πάρει. Και τα γραφεία αυτά θα ανοίγουν σε πρώτη φάση από κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 6 με 8.30. Κάποιοι φίλοι από εδώ έχουν προσφερθεί σε πρώτη φάση να είναι εκεί παρόντες και φυσικά εάν κάποιοι από τα μέλη στην πορεία έχουν κάποιον ελεύθερο χρόνο θα μπορούν να δηλώσουν στον Αντρέα το Γεκάτο που είναι ο υπεύθυνος των γραφείων, να μπορούν και αυτοί, ίσως ανοίγουμε και πρωί. Στην Ελλάδα υπάρχουν 55-60 σύλλογοι. Εμείς είμαστε ίσως ο τελευταίος που γίναμε. Στις προθέσεις μας είναι και με τους συλλόγους αυτούς να έρθουμε κάποια στιγμή σε επαφή για να μπορέσουμε να διευρύνουμε αυτό το θέμα που λέγεται Στέλιος Καζατζίδης. Μην ξεχνάτε ότι φέτος κλείνουν 10 χρόνια από το θάνατό του. Εκτιμώ ότι θα γίνουν εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα και φυσικά και εμείς αφού μαζευτήκαμε θα μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε το χρέος μας. Ο Σύλλογος, όπως ξέρετε, λειτουργεί. Έχει μέλη, έχει συνδρομές. Απόψε δεν μιλάμε για αυτά, δεν ανακατευόμαστε. Όποιος θέλει μπορεί Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, απόγευμα να περάσει από τα γραφεία, να γραφτεί μέλος, να δώσει τη συνδρομή του που είναι 10 ευρώ το χρόνο. 10 ευρώ το χρόνο για να μπορούμε να έχουμε ένα στοιχειώδες ταμείο. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας απόψε όλους. Εάν υπάρχουν κάποιες ατέλειες, εγωρίστε μας. Όπως σας είπα, είμαστε στο ξεκίνημα. Εύχομαι την επόμενη φορά να είμαστε διπλάσιοι και τριπλάσιοι και να διασκεδάζουμε και να βρισκόμαστε κατά τακτά διαστήματα με τα τραγούδια του. Ένα πολλά, ένα πολλά, ένα πολλά. Εδώ, μισό λεπτό. Άλλα είναι μία, εδώ, εδώ, εδώ. Πάμε. Ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά. Είναι λαφρύ σήμερα, να τα κλάσουμε έτσι.
μόνο. Για μένα είναι κρίμα. Είναι κρίμα.